Καλημέρα, Τσεκτεκνάου, Κώστας εδώ. Σήμερα είμαστε με τον αδερφό μου τον Παρασκευά. Γεια σας. Επιτέλους τον βλέπετε μετά από τόσο καιρό. Είμαστε στα Μάξι, πηγαίνουμε Μύρινα. Έχει αρκετό θόρυβο, ελπίζω να βγει καλά, να το καθαρίσω όσο γίνεται. Συγχωρήστε το πολύ μπραμ μπρουμ και το γκντουμ γκντουμ. Οι δρόμοι είναι χάλια εδώ στη Λίμνο. Δεν ξέρω αν θα βγει καλό. Πραγματικά ήθελα να κάνω αυτό το unboxing πιο πολύ για να το κάνω, για να δω αν θα έχει πλάκα να ανοίξω κάτι στο αμάξι on the go. Πάμε γυμναστήριο, οπότε πάμε να δούμε ένα πακέτο που ήρθε, είναι αυτό εδώ, είναι αρκετά βαρύ, η τιμή του είναι 15 ευρώ, υποτίθεται ότι έχει, το πήρα από το Μιχάλη το Τσόγια νομίζω, έχει μέσα κασετούλες για το Game Boy το Advance, για το Game Boy το Classic, και είχε ένα χαλασμένο 3DS και ένα χαλασμένο DS νομίζω. Αυτά μου είπε τουλάχιστον, δεν ξέρω τι άλλο θα έχει, τι θα δούμε. Πάμε να δούμε όμως τι έχει. 15 ευρώ βγαίνει όλο αυτό το πακέτο. Είναι overkill η τιμή που το βρήκα. Ήρθε με courier ΕΛΤΑ. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι fan του ΕΛΤΑ courier, αλλά τέλος πάντων. Συνεχίζει μέσα με άσπρο και χαρτί και ταινία. Γενικά αυτό το μαχαίρι, όσες φορές και να το πω, θα το ξαναπώ, το έχω λατρέψει. Πραγματικά παίζει να είναι το καλύτερο μαχαίρι που έχω πάρει ποτέ. Link θα βρείτε στην περιγραφή για το συγκεκριμένο μαχαίρι. Γενικά θα σας το βάζω συνέχεια, θα σπαμάρω, γιατί το θεωρώ ένα από τα καλύτερα μαχαίρια που υπάρχουν για unboxing. Εδώ βλέπω την πρώτη ιεροσιλία, τυλιγμένο φουλ το κουτί του Game Boy 3DS, το κόκκινο. Δεν χαλάμε τόση ταινία για ένα πακέτο, αλλά εντάξει, τέλος πάντων είναι ασφαλισμένο. Προσπαθήσω να την βγάλω όσο πιο προσεκτικά μπορώ μετά. Και πάμε να δούμε ένα-ένα τα πράγματα που έχει μέσα. Ελπίζω να τα βγάλω όσο πιο καλά μπορώ. Πάμε να δούμε τι έχει. Το πρώτο πράγμα που ανοίγω και βλέπω είναι, α, έχει και αυτή τη θήκη. Μια θήκη Nintendo για το DS με τον Mario απ' έξω. Switch and Carry. Wow. Not bad. Το επόμενο, α, έχει και για το PSP παιχνίδια. Ούτε καν θυμάμαι ότι είχα πάρει για το PSP παιχνίδια. Είναι αυτό εδώ, Harry Potter, Ridge Racer, Ace Combat X, Spider-Man 3. Τώρα που το σκέφτομαι, έχω όλα τα Spider-Man για το DS και για το PSP. Ω, και Naruto, αυτό το ήθελα. Ήθελα να το παίξω πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Οπότε έχει αυτό εδώ μέσα. Θα ξανατοποθετώ. Εν τω μεταξύ, εδώ πάμε με τις μπάντες στις τροφές. Λοιπόν, επίσης θα ανοίξω αυτό που με ενδιέφερε πιο πολύ, είναι αυτό εδώ. Εγώ αυτό αγόρασα. Και τι έχει μέσα αυτό εδώ? Είναι μέσα όλες οι θήκες για τα παιχνίδια. Είναι του Classic και του DS. Έχει διάφορα μέσα. Αν και τώρα έτσι όπως τα βλέπω, αυτά παίζει να είναι για το 3DS και το DS. Τέλος πάντων, είναι αρκετά ωραία και καλή η θήκη αυτή, και οι θήκουλες πλαστικές αυτές είναι βολικές. Αυτά, να σας πω, οι τιμές τους είναι γύρω στα 20, βασικά ψέματα, στα 7 ευρώ παίρνετε 20 θήκες, είτε για Game Boy Advance είτε για οτιδήποτε άλλο. Και πάμε να δούμε και το τρίτο κομμάτι. Παίζει χαλαρά ένα τέτοιο περίεργο βίντεο που έχω κάνει μέχρι τώρα. PSP τελικά μέσα. Τι έχω αγοράσει? Θα ανοίγω πακέτα και τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, 15 ευρώ είναι, κλάει μάιν. Έχει ένα PSP. Ποιο μοντέλο είναι? Παίζει να είναι το, αν είναι το 2003. Ποιο μοντέλο είναι, κάτσε. Και έχει παιχνίδι μέσα. Wow. Bakugan. Μπράβο. Το 3004 είναι, έλα ρε φίλε. Και εσύ όσοι έχω κλείσει όλα τα PSP. Με το 3004 η συλλογή με τα PSP, έστω χαλασμένο ή όχι,
Έκλεισε. Wow. Έχω και το 3004, τι άλλο. Επίσης έχει το DS το Black. Αυτό είναι χαλασμένο από όσο ξέρω. Είχε ένα θέμα, δύο θέματα. Να σας πω την αλήθεια, παίζει να έχουν θέμα οι ταινίες του μέσα, από ό,τι μου είχε πει, που ενώνει τις δύο οθόνες. Και το τρίτο, αυτό το οποίο, εντάξει, ήθελα πιο πολύ, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι κομμάτια. Αχ. Γενικά θα σας δώσω μια συμβουλή. Όταν έχετε πρόβλημα με τις κονσόλες σας, μην προσπαθείτε να τις φτιάξετε μόνοι σας, ρε παιδί μου, αν δεν ξέρετε. Γενικά, ναι. Θα προσπαθήσω να τα φτιάξω, να τις διορθώσω. Ελπίζω να καταφέρω να τις διορθώσω. Να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, αλλά... Τέλος πάντων, ελπίζω. Του δίνω τέτοιο, αλλά δεν. Όπως και να έχει, θα πάνε για επισκευή όλα αυτά. Η τιμή τους είναι γύρω στα 15 ευρώ. Η κατάστασή τους είναι ανενεργές κονσόλες, αλλά και για ανταλλακτικά μόνο, να σας πω την αλήθεια, για τους αναγνώστες ή για τα κουμπιά τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, αξίζει. Δηλαδή, σκεφτείτε, μόνο αυτά τα button έχουν 3 με 4 ευρώ για να τα αλλάξεις στους μηχανισμούς τους, πόσο μάλλον τον αναγνώστη του παιχνιδιού και τον αναγνώστη της SD, η οποία έχει και SD μέσα, ναι. 2 GB, μια χαρά είναι. Οπότε, κομπλέ, εντάξει, τη δουλειά του θα την κάνει και με το παραπάνω. Ελπίζω να μπορέσω να τα διορθώσω, είναι καλό loot. Anyway, αυτά ήτανε, γρήγορο, περίεργο, ας πάει και αυτό πίσω, θα το καθαρίσω μετά. 15 ευρώ, καλή τιμή, συμφέρουσα, όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι κομπλέ. Από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Πες ρε εσύ τίποτα, τόση ώρα οδηγάς σιωπηλός. Ο αδερφός μου δεν είναι πολύ τον γύρω γύρω και τον βίντεο, αλλά εντάξει. Θα τα πούμε εμείς σε ένα επόμενο βίντεο λογικά. Ελπίζω να βγει καλό και να καταφέρω να σας το ανεβάσω, ή τώρα δεν θα το δείτε ποτέ. Αλλά για να είστε τώρα, μάλλον πες να το βλέπετε. Να έχετε μια όμορφη μέρα από εμάς και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας.